Όσοι είδαν αυτή την εικόνα το πρωί της Τρίτης στην ακτή Δημαίων της Πάτρας, πάγωσαν. Άρα αυτό ήταν αυτοκίνητο. Σκότωνε όλους. Τη γερίσα εδώ. Ο δεξιός μπροστινός τροχός λεωφορείου του αστικού κτέλ έσπασε ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του τιμονιού του και το βαρύ όχημα να κινηθεί διαγώνια και πάνω από τη διαχωριστική νησίδα. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε στις μπαριέρες δίπλα στις γραμμές του προαστιακού. Το λεωφορείο του αστικού κτέλ ακολούθησε μια τρελή πορεία. Αφού πέρασε από το αντίθετο ρεύμα και πάνω από την νησίδα, εκεί έσπασε και ο τροχός. Με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αυτό το σημείο του πεζοδρομίου. Ευτυχώς, στο εσωτερικό του δεν υπήρχε κανείς επιβάτης. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Έπαθε τίποτα ο οδηγός. Έσπασε ο τροχός του. Ευτυχώς το λεωφορείο ήταν άδειο και δεν τραυματίστηκε κανείς. Ο νεαρός οδηγός επίσης είναι καλά στην υγεία του. Θεωρείτε πως ήταν αστοχία υλικού εδώ? Μπορεί. Δεν μπορεί να κόπηκε τόσο εύκολα. Πάντως έπρεπε να υπάρχει άιζο για μένα, αφού τη στιγμή πάνε επιβάτες μέσα. Ο οδηγός δικύκλου, τον οποίο λίγο έλειψε να παρασύρει το λεωφορείο, προσπαθεί να καταλάβει τι έγινε πριν από λίγα λεπτά, όταν το λεωφορείο εξετράπη και ακολούθησε μια τρελή πορεία, κινούμενο διαγώνια και στα δύο ρεύματα μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας της Πάτρας. Στο σημείο του ατυχήματος μετέβη ένα μεγάλο γερανοφόρο όχημα ώστε να ρημουλκίσει το λεωφορείο του αστικού κτέλ. Η κυκλοφορία στο σημείο δεν διεκόπη εξαιτίας του ατυχήματος, καθώς ολόκληρο το λεωφορείο κατέληξε πάνω στο μικρό πεζοδρόμιο της ακτής Δημαίων. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η τροχέα Πατρών.